Θα μιλήσουμε για βόλεϊ και έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον κύριο Στέφανο Νανά, ο οποίος είναι προπονητής στον Ηρακλή, άμεσος συνεργάτης φυσικά του Γιάννη Ορφανού στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδος. Και όχι μόνο, πρόσφατα πανηγύρισε και αυτός, ήταν από τα στελέχη της ομάδας που πρωταγωνίστησε και αίτητη κατέκτησε το πρωτάθλημα στους έφηβους και τους είχαμε εδώ τα παλικάρια μας πρόσφατα που μας έφεραν την κούπα. Βέβαια, ο κύριος Νανάς έχει και μία ακόμα επιτυχία και για την οποία χαιρόμαστε στον Ηρακλή, με το ότι κατάφερε και είναι στο τεχνικό team της Εθνικής Παίδων που πήρε πανάξια πρόκριση πρόσφατα, δεν έχει πάρα πολλές μέρες, στο Πανευρωπαϊκό. Όλα αυτά, coach, μαζεμένα, ωραία ακούγονται, έτσι. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα σε εσάς και σε εσένα και στους ακροατές σας. Ήτανε δύο πολύ ωραίες εβδομάδες για σας. Τρεις εβδομάδες να το... Όχι μόνο. Ξεκίνησε από τη μεγάλη νίκη εναντίον του ΠΑΟΚ και όταν μπήκε η χρονιά... Το 3-2, ναι. Ναι, μπράβο. Πέρα από ένα μελανό σημείο, έτσι, μια παρένθεση που έγινε μέσα στη Σύρο, όλα τα άλλα ήταν θετικά για μας. Είτε ήταν στο επίπεδο εθνικής ομάδας, είτε ήταν στο εφηβικό πρωτάθλημα, είτε ήταν στην αντρική ομάδα. Θα πω αυτό που σας είπα από κοντά. Φτού-φτού. Φτού-φτού, ναι. Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τους άντρες, καθώς έχουμε αγωνιστική υποχρέωση την Κυριακή και ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί ξέρετε ότι ανοίγοντας, ή μάλλον τρώγοντας, ανοίγει η όρεξη και μας έχετε καλομάθει με τις νίκες και τις μεγάλες νίκες που έχετε κάνει τώρα τελευταία και σίγουρα θέλουμε τον Ηρακλή και στην τετράδα του πρωταθλήματος στην Α1 να τον δούμε και στο Final Four του Κυπέλλου να τον δούμε. 1-1 βέβαια προέχει ο Εθνικός στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή για αυτό το μάτς. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το παιχνίδι και όλοι μέσα στο τμήμα θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, να κάνουμε μία νίκη εκτός έδρας, με διανυκτέρευση όμως, γιατί του Αιγινίου δεν ήταν. Ναι. Πιστεύω ότι ο δρόμος για να μπορέσει η ομάδα να μπει μέσα στην τετράδα περνάει από αυτό το παιχνίδι και το επόμενο παιχνίδι με το Αιγίνιο. Αυτά όλα είναι εξάποντα για μας. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δουλέψαμε πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό το παιχνίδι θα κερδιθεί. Μια ομάδα που σε σχέση με άλλα χρόνια δεν είναι και τόσο καλή, δεν είναι και τόσο ψηλά στη βαθμολογία, έχει τα θέματά της, τα προβλήματά της, αλλά φαντάζομαι όλα τα έχετε κατασκοπεύσει και είστε απόλυτα έτοιμοι, έτσι. Όλοι έχουν προβλήματα, το θέμα είναι ότι πόσο δυνατός μπορεί να βγεις μέσα από αυτά. Εγώ στην αρχή της σεζόν πάντα το λέω και το είπα και στα παιδιά ότι καμιά χρονιά δεν είναι εύκολη. Mm-hmm. Όλες είναι δύσκολες. Και αυτοί ενισχύθηκαν όμως, κάνανε κάποιες κινήσεις. Ξεκινήσανε από το Δεκέμβριο με την προσθήκη του Παγιάν, πήρανε το Χαριτονίδη. Προσφάτως ανακοινώσανε και έναν κεντρικό. Το Ριζόπουλο δεν πήρανε. Το Ριζόπουλο φυσικά από εμάς. Κάνανε 4-5 κινήσεις. Εμείς από την άλλη μεριά, πέρα από τη μεγάλη προσθήκη που έχουμε με τον Νικόλα τον Σμαραγδί, ο οποίος όλοι ξέρουμε τι ποιότητας παίκτης είναι και πώς μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα, κάναμε και 2-3 μικρές διορθωτικές κινήσεις με ένα παιδί της Εθνικής Εφήβων, τον Ζαΐμι τον Πέτρο από το Νέα Εβούζου και τον Κατσαφλιάκα, παλιό γνώριμο της ομάδος πριν 2-3 χρόνια που ήταν στην ομάδα. Για να μπορέσουμε να γεμίσουμε και εμείς το ρόστερ, γιατί είχαμε απώλειες, είχαμε την τεράστια απώλεια του Χρήσου του Κιώση στην αρχή της σεζόν. Έφυγε κάποια στιγμή ο Ριζόπουλος, έφυγε ο Νικόλας ο Ελευθερίου, γύρισε στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν και οι καλύτερες καταστάσεις, όχι μόνο όσον αφορά το θέμα της προπόνησης, αλλά το θέμα και διαχείρισης μέσα στο παιχνίδι. Γιατί αν χρειαστεί να μπει κάποιος ή να κάνεις κάποιες διορθωτικές κινήσεις, δεν στο επιτρέπανε είτε οι απουσίες, είτε πολλές φορές και τραυματισμοί. Η εμπειρία του Νίκου του Σμαραγδί είναι αδιαφυσβήτητη, έτσι δεν το συζητάμε. Θα χρειαστεί παρόλα αυτά ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να είναι 100% μαζί με την ομάδα. Τι εννοώ, γιατί είναι ένας αθλητής που εδώ και αρκετές μέρες προπονείται με τον Ηρακλή, αλλά το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι άλλο οι προπονήσεις και άλλο τα παιχνίδια. Θα σας πω ένα μεγάλο αβαντάζ όμως που έχει ο Νικόλας που δεν το έχει κανένας. Είναι ότι ο Νικόλας κάνει προπονήσεις με εμάς σχεδόν από τον Οκτώβριο. Πάρα πολύ καιρό, ναι. Εντάξει, οπότε έχει δουλέψει σε επίπεδο προπόνηση τουλάχιστον, έχει δουλέψει. Το μόνο που μένει είναι να βγει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Σίγουρα και αυτός θα θέλει λίγο το χρόνο του, λίγο να βρει τα πατήματά του και αυτός, γιατί έχει και καιρό να αγωνιστεί, μην ξεχνάτε, έχει να αγωνιστεί από το προηγούμενο Μάιο.
που τελείωσε τις αγωνιστικές. Εκεί πήγαινε η ερώτηση, coach, περισσότερο ναι. εκεί. Στο ότι δεν έχει ρυθμό από παιχνίδια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι οι παίκτες μας, δηλαδή έχουμε παίκτες μέσα στην ομάδα, όπως είναι ο Προύσαλης, ο Παπαλιούτας, ο Αρμενάκης, που είναι του ίδιου επίπεδου και μπορούν κάλλιστα να τον βοηθήσουν ώστε να έρθει πάρα πολύ γρήγορα στο επιθυμητό που αυτός πρώτα θέλει επίπεδο και μετά εμείς σαν προπονητές. Η ανακούφιση πάντως, φαντάζομαι και δική σας, αλλά 100% και του Γιάννη Ορφανού, που πριν από δύο εβδομάδες μας έλεγε ότι πρέπει αυτά τα παιδιά, και μιλούσε για τον Φέργιουσον και τον Φωτιάδη, επιτέλους να αναπνέουν. Γιατί ναι. φτερνιζόντουσαν και ανησυχούσαμε μη μας φύγει κανένας, γιατί είχαμε δύο, δεν είχαμε άλλους. Καρδιακή προσβολή, όχι. Στο κέντρο, μεταξύ και Σοβαρού και Αστείου. Φαντάζομαι πλέον και οι προπονήσεις coach γίνονται πολύ καλύτερα, έτσι. Ναι, πολύ καλύτερα και κοιτάξτε και τα δύο παιδιά, και ο Φέργιουσον και ο Φωτιάδης, ειδικά ο Φωτιάδης, έπαιζε όχι στα ωριά του, έπαιζε στα 300%, κόκκινα. Ναι. Έπαιζε 300% που δεν μπορούσε. Και ήταν προς τιμήν του, που και τις προπονήσεις όλες έβγαλε, αλλά ήταν και πολλές φορές στην καλύτερη εφτάδα του πρωταθλήματος και της αγωνιστικής. Βεβαίως. Εντάξει, ίσως λίγο η φανέλα, λίγο όλα τα πράγματα μαζί, βοήθησαν ώστε αυτά τα παιδιά όχι απλώς να τα απεξέλθουν, αλλά να φτάσουμε και τον Ηρακλή εκεί που το φτάσαμε. Δηλαδή να διεκδικούμε επάξια την είσοδο στην τετράδα και να ονειρευόμαστε για πολλά άλλα πράγματα, όπως και το κύπελο και διάφορα άλλα. Ευρώπες και τέτοια. Μιας και το αναφέρετε, βλέπω και ξαναβλέπω τη βαθμολογία, κάθε φορά το κάνω. Είναι ένας βαθμός. Ο Ηρακλής Χαλκίδας 25, ο Ηρακλής 24. Η Χαλκίδα που πάει, αλήθεια είναι. Νομίζω έχει εντός έδρας με το Πάμβοχα εικόνα. Εντάξει, πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει το μάτι της Κυριακής. Θέλω να πω ότι είστε πάρα πολύ κοντά. Αλλά θα πρέπει να το δούμε όμως λίγο σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η αγωνιστική και η επόμενη. Άντε πήγαμε εμείς ένα βαθμό πάνω ή δύο. Πρέπει να το δούμε σε διάρκεια. Το ένα αποπίνοντες, ναι. Γιατί και αυτοί κάνανε διορθωτικές κινήσεις. Όλοι κάνανε βασικά. Και θα δούμε τώρα στο μέλλον πώς αυτές οι διορθωτικές κινήσεις, τι όφελος θα έχει σε κάθε ομάδα. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι συσταγωγικά βατό. Δηλαδή αν καταφέρουμε να πάρουμε στην απόρθητη μίκρα όλους τους αγώνες μας και καταφέρουμε και κάνουμε τις υπερβάσεις σε μια-δυο αγωνιστικές εκτός έδρας, νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στην τετράδα και επάξια θα διεκδικούμε και κάτι παραπάνω. Το εκτός έδρας πώς μπορεί να βελτιωθεί? Το έχω ακούσει και από τον κύριο Ορφανό, το έχω ακούσει και από αρκετούς αθλητές της ομάδος να λένε ότι στη Μίκρα δεν το συζητάμε, το δείχνουν τα νούμερα, έτσι, ο Ηράκλης είναι αίτητος, έχει κερδίσει τους πάντες, αλλά έξω κάτι χάνουμε. Χάνουμε τη δυναμική μας από τον κόσμο, χάνουμε την άβρα μας, χάνουμε την ενέργειά μας, κάτι χάνουμε. Κοιτάξτε, και χάνουμε και βαθμούς στο τέλος, έτσι. Ναι, υπήρχαν πολλά παιχνίδια εκτός έδρας τα οποία είχαμε αγωνιστικά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο μάτς στη Χαλκίδα μας έλειπε ο Εφρεμίδης, κατεβήκαμε κάτω στην Σύρο, είχαμε άλλες απώλειες, είχαμε διάφορα τέτοια θέματα. Αλλά επειδή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, κάθε φορά δίνουμε έναν όρκο και λέμε ότι το επόμενο εκτός έδρας θα είναι νίκη. Και όταν λέμε νίκη, μπορεί να ονειρεύονται πολλοί και να λένε 3-0, 3-1 και όλα αυτά. Εγώ πάντα τους λέω, ας κερδίσουμε 3-2 και ας είναι 86-84 στο tie break, δεν μας πειράζει. Το θέμα και αυτό είναι νίκη είναι, ναι. Και αυτό ναι. Νίκη είναι. Το θέμα είναι να μπεις σε μια διαδικασία να κερδίζεις. Και πιστέψε με ότι αυτό το ντόμινο των εικόνων που κάναμε βοήθησε πάρα πολύ και είναι τώρα το μεθαυριανό παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα εκεί μέσα. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ την τελευταία φορά που πήγε. Και αυτοί, ξέρετε, τα λαβωμένα τα ζώα είναι πιο επικίνδυνα από τα άλλα. Και αυτοί ψάχνουν βαθμούς, δηλαδή ψάχνουν τον τρόπο να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους και να μπουν μέσα στην οκτάδα για να μην έχουν πρόβλημα. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικούς στόχους. Εμείς θα μπούμε μέσα σίγουρα να παλέψουμε, γιατί το χρωστάμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας μια νίκη εκτός έδρας και να είναι και σημαντική. Αυτό το χρωστάμε. Έχω την αίσθηση πάντως, μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που θα πω, ότι δεν θα νιώθετε και πολύ μόνοι. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι οπαδοί του Ηρακλή που βρίσκονται και σε εκείνες τις περιοχές, και από Αλεξανδρούπολη και από Οριστιάδα, που έχω την αίσθηση ότι θα είναι μακάρι, κοντά σας. Μακάρι. Και από Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται, έτσι, και κάποιοι από την Θεσσαλονίκη. Ότι θα έρθουν, σίγουρα η διοίκηση πάντα έρχεται. Σωστά. Και θα δούμε αν μπορούν να έρθουν και άλλοι. Αυτό μας βοηθάει πολύ. Κοιτάξτε, η επιτυχία του Ηρακλή φέτος έχει πολλά επίπεδα. Δηλαδή είναι μια διοίκηση η οποία μέχρι τώρα κυριολεκτικά έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και έχει δαπανίσει πάρα πολλά πράγματα
και προσωπικά δηλαδή, αλλά και σαν διοίκηση, για να φτάσει η ομάδα εδώ που έφτασε, για να υπάρχει αυτή η ηρεμία, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα. Βοηθήσανε φυσικά οι παίκτες, γιατί πήραν στις πλάτες τους πάρα πολύ βαρύ φορτίο για να μπορέσει. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε να πάμε σε μια 7η-8η θέση να σωθούμε. Αλλά οι παίκτες κυριολεκτικά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, σε έναν Μπρούσαλη, σε έναν Αρμενάκι να του πεις εντάξει να βολευτούμε. Βγες 7ος. Να σωθούμε. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως και ο Νικόλας του Μαραγδής, όπως και όλοι, και οι μικροί δηλαδή, είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι. Και εμείς οι προπονητές είμαστε φιλόδοξοι, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και δαπανούμε πάρα πολλές ώρες. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι όποτε χρειάστηκε, ο κόσμος ήταν εκεί. Και αυτός ο συνδυασμός των τεσσάρων πραγμάτων πολύ σπάνια το βλέπεις στην ελληνική επικράτεια. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας του Ηρακλή φέτος. Έτσι ακριβώς. Μυστικό επιτυχίας που είχατε και με τους πιο μικρούς. Βέβαια, υπήρχαν και αθλητές της ανδρικής ομάδος, έτσι όπως είναι ο Στέλιος ο Τζιουμάκας, όπως είναι ο Αντώνης ο Μπουράκης, που τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σε μια φουρνιά, σε μια ομάδα που έκανε το απόλυτο. Και το είπα νωρίτερα, coach, για την ανδρική ομάδα, θα το πω και για τους έφηβους. Το είπα στους ίδιους που τους είχαμε εδώ προχθές, στον Κονιόρδο, στον Κανιούρα, στο Βαρβεσιώτη και στο Λάπ του Μπαμπαλιούτα. Που το φοβερό είναι ότι είναι και παίχτης, είναι και συνεργάτης στον πάγκο, τα κάνετε όλα. Ναι, αλλάζετε ρόλους. Ότι πάλι μας ανοίξατε την όρεξη. Δηλαδή θέλουμε και το Πανελλήνιο στους εφήβους. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Κοιτάξτε, εμένα ο ρόλος μου εκεί ήταν καθαρά βοηθητικός. Δηλαδή ναι. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε και με τον Λάμπη, τον Παπαλιούτα και με τον κύριο Καλαϊτζίδη. Αν μπορούμε τουλάχιστον στις τελικές φάσεις να υπάρχει ένα feedback, να υπάρχει μια κατάθεση έτσι, εμπειριών δικιά μου μέσα στο παιχνίδι, που πιστεύω ότι βοήθησε και το Λάμπη και όλους, για να μην είναι και μόνος. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Εγώ επειδή γνωρίζω το τι γίνεται στην ελληνική επικράτεια και ξέρω ποιες ομάδες έτσι, είναι στο προσκήνιο και ποιες ομάδες έχουν βλέψει για το Πανελλήνιο, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Αρκεί να δουλέψουμε τώρα περισσότερο Λάμπης φυσικά, ο Μπαμπαλίτας, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και να περάσουμε πρώτα την πανεπαρχιακή φάση και μετά στα τελικά να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, γιατί πάντα οι τελικές φάσεις είναι και λίγο θέμα ημέρας, πρέπει να είσαι τυχερός να μην έχεις τραυματισμούς, πρέπει να είσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο, γιατί είναι απλά δύο παιχνίδια. Σωστά. Τώρα έτσι από περιέργεια, οι ομάδες, οι υπόλοιπες, να περιμένουμε Ολυμπιακό, Αλεξανδρούπολη, Παναθηναϊκό. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Όχι, Αλεξανδρούπολη είναι εκτός. Από πάνω από τη Θράκη θα... Επειδή συνήθως αυτοί ομάδα... πηγαίνουν στα Final Four. Ναι, συνήθως. Στα εφηβικά, ναι. Όχι. Είναι ομάδα του Σουφλίου που προκρίθηκε από πάνω, από τη Θράκη. Και από κάτω από την Αθήνα οι αξιόλογες ομάδες, θα έλεγα ότι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Μήλωνας. Και οι δύο ομάδες από την Πάτρα που έχουν αξιόλογους παίκτες, όπως είναι ο Παμβοχαϊκός που έχει το Κοτσάκι και το Γεωργίου και η Ολυμπιάδα Πάτρας που έχει το Ράπτη, τον Αλέξανδρο. Μάλιστα. Αυτή είναι, ας πούμε. Τον θυμάμαι πολύ καλά πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη. Μπράβο, στο Final Four. Ξέρετε καλά. Και το Σουφλί το θυμάμαι πιστεύω... που δεν είχε πρόβλημα ο Ηράκλης πέρυσι, το Ιβανόφιο τουλάχιστον. Ναι. Θεωρώ ότι από το Βορρά οι δύο ομάδες που θα προκριθούν, αν δεν γίνουν τεράστιες εκπλήξεις, θα είναι το Σουφλί και... Όχι, θα είναι ο Πίγασος και ο Ηράκλης. Γιατί έχουν την ποιότητα των παιχτών. Και από την Νότια Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός σίγουρα και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τώρα ποιος θα ακολουθήσει, ένα μεταξύ Μήλωνα, Παμβοχαϊκού ή Ολυμπιάδα Πάτρας. Έτσι πιστεύω. Με αυτά τα πράγματα που βλέπω. Ωραία. Ήθελα να σας πάω και στο κύπελο. Βέβαια, θα μου πείτε και καλά, θα κάνετε ότι προέχει το μάτς Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά θέλω και ένα μικρό σχόλιο για την κλήρωση και για αυτό που έχουμε μπροστά μας, που είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και λέγεται Γλυφάδα και Final Four. Κυπέλου. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει, να ξέρετε. Δηλαδή, φυσικά μπορεί να γίνει. Γεγονός, φυσικά. Ναι, μόνο το γεγονός ότι η πρώτη φάση κλήρωσης μας ευνόησε παίζοντας με μια ομάδα της Α2 χωρίς να κάνουμε μετακίνηση. Και το δεύτερο παιχνίδι, αν όλα πάνε καλά φυσικά και η Σύρος κερδίσει την ΑΕΚ, θα γίνει πάλι μέσα στη Θεσσαλονίκη χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση και με το ΑΕΤ της έδρας μας, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκείνο το παιχνίδι, επειδή είναι σίγουρα κάτι το οποίο... Έχει και ιδιαιτερότητες σε αυτό το μάτς. Μπράβο, έχει ιδιαιτερότητες σε αυτό το μάτς από το παρελθόν. Η Μίκρα θα πρέπει να είναι γεμάτη. Και με γεμάτη Μίκρα, εμείς
δύσκολα θα χάσουν. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να χάσουν. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Για είσοδο, ναι. Για είσοδο στο Final Four, που θα είναι τιμητικό, θα είναι και επιβράβευση πολλών προσπαθειών δικό μας. Είναι τιμητικό να είσαι σε ένα Final Four και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε. Ανάλογα στην κλήρωση, όλους τους αντιπάλους τους κοιτάμε στα μάτια. Από εκεί και πέρα τα όνειρα είναι για αυτούς που τα κάνουν. Ναι, όλους και, έχουμε κερδίσει. Και βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάποιον που δεν έχουμε κερδίσει, πέρα από τον Ολυμπιακό φυσικά. Όλους άλλους έχουμε κερδίσει. Δεν ήρθε ακόμα ο Ολυμπιακός γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Δεν ήρθε ακόμα στη Μίκρα, γι' αυτό. Κλείνοντας, coach, και να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που έχουμε. Πάλι να σας πω τα μπράβο και για την εθνική. Και yeah. Με αφορμή αυτή την επιτυχία, την δική σας έτσι περιγραφή του όσου ζήσατε και αυτό που μπορούμε να περιμένουμε σε αυτές τις ηλικίες. Και φυσικά θα ήταν ευχής έργο να έχουμε και παιδιά του Ηρακλή σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στην εθνική ομάδα, εγώ και ο συνεργάτης μου, κυρίως ο Νίκος Ομούχλιας, ήταν να αλλάξουμε την νοοτροπία. Γιατί καλός ή κακός. Ο οποίος τον Βασίλη είναι θείος. Είναι, όχι, είναι πατέρας. Ο πατέρας του Βασίλη. Μάλιστα. Πατέρας του Βασίλη και υπάρχει και άλλος γιος, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που είναι Αλεξανδρούπολη, νομίζω. Πού είναι. Διαγώνιος, όχι, παίζει στο σουφλί τώρα. Α, στο σουφλί πήγε. Ναι. Αλλά είναι διαγώνιος και είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη σε αυτή την ηλικία. Βολεϊκή οικογένεια. Βολεϊκή οικογένεια, ναι. Και έρχεται και άλλος μικρός από κάτω. Είναι και ακόμη ένας. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως ο Βασίλης. Ο Βασίλης είχε και αυτός μια περιπέτεια τώρα με το ναι. Πόδι του, είχε πάθει ένα βαρύ διάστρεμα. Δόξα τω τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί θα χρειαστεί. Λοιπόν, θα χρειαστεί. Σίγουρα όλοι χρειάζονται. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε το πρώτο πράγμα είναι να αλλάξουμε την νοοτροπία. Να αλλάξουμε την νοοτροπία της ομάδας. Γιατί είδαμε ότι οι από πάνω από εμάς είχαν χάσει λίγο τον δρόμο και προσπαθήσαμε να βάλουμε αρχές. Πάνω σε αυτές τις αρχές, δηλαδή στις αρχές της πειθαρχίας, της ηθικής και όλα αυτά, χτίσαμε μια ομάδα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και κερδίζει. Και αυτό το θέλαμε. Δηλαδή πήγαμε σε ένα πανευρωπαϊκό παμπέδον, πήραμε μια 7η θέση που είναι αρκετά καλή για τα δεδομένα της μικρής Ελλάδας. Και τώρα κερδίσαμε επάξια την είσοδό μας πάλι στο πανευρωπαϊκό και είναι η πρώτη φορά ίσως που μια ομάδα μέσα σε 2 χρόνια πηγαίνει σε 2 πανευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα, υπάρχουν πιστεύω 3-4 αθλητές που μπορούν αργότερα να παίξουν στην Εθνική Ανδρών, mm-hmm. αλλά και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι αθλητές που θα στελεχώσουν ομάδες της Α1. Τώρα είμαστε στην προσμονή, το Πάσχα είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να δούμε τι θα κάνουμε και εκεί και αν μπορέσουμε να κάνουμε μια υπέρβαση, να πάμε λίγο πιο ψηλά από αυτή τη θέση που ήμασταν δηλαδή το προηγούμενο καλοκαίρι, να κερδίσουμε την είσοδό μας στο παγκόσμιο. Αλλά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία γιατί πρέπει να κάνεις 7 παιχνίδια σε 9 μέρες, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Θα δούμε. Εμείς με το καλό. Με το καλό. Ναι, δουλεύουμε ήδη από τώρα για να μπορέσουμε να είμαστε επάξι. Τα τελευταία χρόνια πάντως, όταν βλέπω καλή εθνική παίδων, όχι εγώ, όλοι μας που ασχολούμαστε με το βόλεϊ συχνά, διαπιστώνουμε ότι γίνεται κάτι καλό. Ταρταχτό παράδειγμα η φουρνιά που έχει Γιώργο Τζιουμάκα, που έχει Κουμεντάκι, που έχει Κοκκινάκι, που έχει Δαλακούρα, ναι. που έχει... Θα έχω ξεχάσει σίγουρα και άλλα παιδιά. Αυτή ήταν κληρονομιά. Ναι, ναι. Κληρονομιά. Και πολύ μια καλή φουρνιά αυτή ήταν με εθνική ναι. παίδο. Ναι. Και υπάρχουν πολλά παιδιά στην Εθνική Ανδρών που στελεχώνουν την Εθνική Ανδρών. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό στο ενδιάμεσο. Γίνανε κάποια λάθη, γίνανε κάποιες αστοχίες. Αλλά πιστεύω ότι από τώρα ξεκινήσαμε εμείς να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα και να αρχίσουμε να αλλάζει το σκηνικό και να μπορούν οι μικρές εθνικές ομάδες να είναι τουλάχιστον στο προσκήνιο και στην ελίτ στην Ευρώπη. Γι' αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα και γι' αυτό μάλλον. Ώστε να μπορέσουμε να είμαστε επάξιοι εκπρόσωποι της πατρίδας μας. Ο Στέφανος Νανάς τώρα, αντρική ομάδα Ηρακλή. Ναι. Αναπτυξιακά Ηρακλή, παιδικό. Ναι. Εθνική παιδών. Ναι. Κλιμάκια, προπονήσεις, ομοσποδιακός, ναι. Ηρακλής. Τα προλαβαίνει όλα αυτά, τι γίνεται. Έχω και ένα κτήμα, ξεκάθαρο που έχει μέσα, θερμοκήπια κτλ. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από το σπίτι, τα ξέρετε, γιατί αλλιώς θα με έχει χωρίσει η γυναίκα μου, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά ο χρόνος δεν ξέρω τι γίνεται. Αν οργανωθείς και τα κάνεις και τα βάλεις όλα σε μια ρέγουλα, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Είναι και ένα μεγάλο στοίχημα, ξέρετε, ναι. αυτό το πράγμα, αν μπορείς να τα συνδυάσεις όλα αυτά. Ευτυχώς μέχρι τώρα πάνε όλα τα πράγματα καλά. Οπότε εκ του αποτελέσματος, άμα κρίνουμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Δόξα τω Θεώ, ναι. Οπότε ξανά ένα φτουφτού και προχωράμε.
και προχωράμε. Έτσι, αυτό είναι. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που είπαμε. Καλό ταξίδι με την νίκη να μας έρθετε την Κυριακή το βράδυ από την Αλεξανδρούπολη. Και... Γι' αυτό δουλεύουμε και μακάρι να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά αυτή τη φορά. Και μετά το ραντεβού είναι και την Τετάρτη που έχουμε και παιχνίδι εδώ στην πόλη μας, στη Χάνθ. Οπότε νομίζω θα είναι ευκαιρία και αρκετό κόσμο να σας δούμε από κοντά. Εντάξει. Να είστε καλά με την νίκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.